άρπαστα τα τουριστικά καταλήμματα. Δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς, Πρωταράν, Αγία Νάβα. Με το φαναράκι να βρεις κάτω. Κοιτάξτε, σίγουρα όπως και το καλοκαίρι, αλλά ακόμη και τώρα λόγω των καιρικών συνθήκων, τα παραλιακά μέτωπα έχουν την τιμητική τους. Φαίνεται ότι αρκετοί συμπατριώτες μας θέλησαν να αξιοποιήσουν το σχέδιο ενίσχυσης εγχώριου τουρισμού που είναι ενισχύει αυτή τη στιγμή και έκαναν χιλιάδες κρατήσεις στα τουριστικά καταλήμματα που έχουν ήδη συμβληθεί με το σχέδιο αυτό. Mm-hmm. Τώρα, πάμε λίγο στο τρίμερο που έρχεται και θα σας πάω και στο σχέδιο, γιατί πολλοί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δικοί μου άνθρωποι, τέλος πάντων, μου λένε ότι καλά, πήραμε σε τόσα ξενοδοχεία που είναι ενταγμένα στο σχέδιο. Ούτε και ένα ξενοδοχείο από αυτά δεν έχει δωμάτιο που να είναι στο σχέδιο. Θέλω να μου ξεκαθαρίσετε. Είναι συγκεκριμένος αριθμός δωματίων που δίνει κάθε ξενοδοχειακή μονάδα για να μπει στο σχέδιο? Προφανώς κάθε ξενοδοχείο έχει διαφορών ειδών δωματίο. Mm-hmm. Υπάρχουν και σουίτες και δωμάτια με διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται εκεί και το καθεξής, τα οποία είναι εκτός σχεδίου προφανώς. Το σχέδιο προνοεί τα standard rooms, τα κανονικά δίκλινα δωμάτια με πρόγευμα για δύο άτομα, τα οποία βεβαίως αριθμούν μεγάλο ποσοστό στο total των στο δωματιών. Σύνολο των δωματιών που έχει ένα ξενοδοχείο. Έχεις τρεις suites, δεν έχεις ας πούμε. Ακριβώς. Αλλά προφανώς και εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, κρατήσεις για το τρίμερο αυτό ξεκίνησαν να γίνονται και από το καλοκαίρι. Ιδιαίτερα από τουριστικά καταλήμματα που γνωρίζαν ότι θα παραμείνουν συμβεβλημένοι με το σχέδιο. Και εξού παρουσιάζεται αυτή η δυστογγία σε κάποιους να βρουν δωμάτιο. Το είχαμε και το καλοκαίρι, αλλά είδαμε να γίνονται πέραν των 40-50 χιλιάδων διανυκτερεύσεων με το σχέδιο, άρα δεν μπορεί κανένας να ισχυριστεί ότι δεν δίδονται δωμάτια ή άλλος πώς. Οπότε, εντάξει, είμαστε χαρούμενοι βέβαια που υπάρχει αυτή έτσι η επιθυμία, η ζήτηση από τους συμπατριώτες μας να κάνουν έστω και λίγο ημέρες διακοπές στο νησί. Θα επιμένω λίγο πάνω σε αυτό, γιατί θέλω να είναι ξεκάθαρο προς τον κόσμο, για να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα και να ξέρει ότι αυτά που λέμε ισχύουν. Έχω εγώ ένα ξενοδοχείο και έχω 150 δωμάτια. Οφείλω να πω από πριν ότι στο Μπασιξέ ή οπουδήποτε στο Υφυπουργείο ότι θα διαθέσω τα 100 στάνταρτ δωμάτια μου του ξενοδοχείου στο σχέδιο. Δηλαδή, δίνω λόγο, ας πούμε, βεβαίως, για το πόσα δωμάτια. Α, μάλιστα. Το σχέδιο μιλά από μόνο του. Αφορά κανονικά δωμάτια, τα λεγόμενα standard rooms. Όπως είπα, δίκλινα δωμάτια με πρόγευμα για τους συμπατριώτες μας. Είναι ξεκάθαρο το σχέδιο και κάποια από τα τουριστικά καταλήμματα, ξενοδοχεία, τα οποία μπορούν να προσφέρουν με ένα επιπρόσθετο μικρό κόστος είτε ενός αλλού είδους δωμάτιου, είτε επιπρόσθετο άτομο στο δωμάτιο, διότι μπορεί ένα ζευγάρι να έχει τα μωρά του, να μπορούν να εξυπηρετηθούν κτλ. Υπάρχει μια μικρή επιπρόσθετη χρέωση, η οποία αναγράφεται βεβαίως πάνω στον κατάλογο των ξενοδοχειακών καταλήμματων που είναι συμβεβλημένα με το σχέδιο, στο site του Υφυπουργείου. Τώρα, έχουμε κάποιες ενδείξεις για το τριήμερο, ποια επαρχία κρατάει τα ενία σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις? Όπως κυλήσαν τα πράγματα φέτος, κυλούν και τον Σεπτέμβρη. Η αμόχωστος κυρίως θα καταγράψει, θεωρώ, υψηλές πληρότητες. Λίστες αναμονής η αμόχωστος, θα σας πω. Ναι, το τριήμερο. Και οι άλλες επαρχίες βέβαια, όχι στο βαθμό αυτό. Αλλά αυτό έτσι που μας δίνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον κυρίως είναι ότι στα ποσοστά που κινήθηκε ο Ιούλιος και ο Αύγουστος με τα αντίστοιχα του 2019, τα οποία έφταναν και το 50%, φαίνεται ότι θα κινηθεί και ο Σεπτέμβριος και ελπίζουμε και ο Οκτώβριος. Άρα αυτό τι λέει, μας προδιαγράφει ένα πλαίσιο για του χρονού, το οποίο λέει ότι υπάρχει επιθυμία, υπάρχει πάρα πολύ ζήτηση, θα μπούμε σε αυτή τη νέα κανονικότητα, όπου ο κόσμος θα ξεκινήσει να κάνει αυτά που έκανε προ-πανδημίας, βεβαίως με τις προϋποθέσεις που θα υπάρχουν, τα τεστ, τους εμβολιασμούς και το καθεξής. Ανάλογα τι σημαίνει σε κάθε άρα, χώρα. Άρα αυτό και πάντοτε από την αίρεση της πανδημίας και των επιδημιολογικών μας δεδομένων, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πώς θα κινηθούν οι αγορές, ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είναι
μια σχετικά καλή χρονιά και θα είναι η επαρχή της ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά να το παγκόσμιο. Μάλιστα, ναι, όντως, αυτό θέλουμε και αυτό επιθυμούμε. Για τα ορεινά δεν είπαμε μια κουβέντα. Τι συμβαίνει με τα ορεινά? Τα ορεινά φαίνεται ότι ξεκίνησε να υπάρχει εκεί μια κινητικότητα. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι τα ορεινά είναι ένας κρυμμένος μικρός θησαυρός που έχουμε στην Κύπρο. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και με την στόχευση του Υφυπουργείου και του ίδιου του Υφυπουργού, που να πούμε ότι αγαπάει τις ορεινές περιοχές, τις περιοχές υπαίθρου κτλ., φαίνεται να ξεκίνησαν να γίνονται και υποδομές και μεγάλα έργα και επενδύσεις από ιδιώτες, και θεωρώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε, φραχμός, βέβαια, ακριβώς, θα έχουμε έτσι αξιοζήλευτες ορεινές περιοχές, οι οποίες βεβαίως θα διανθίσουν και το τουριστικό μας προϊόν. Χρειάζεται να αναπτυχθεί αυτό το τουριστικό προϊόν στα ορεινά. Ακριβώς. Πραγματικά είναι κάτι θα το οποίο δώσει έτσι μια άλλη, ναι, χρήζει να δώσουμε λίγη έμφαση πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Γιατί έχουμε υπέροχους τόπους. Αρκεί ότι, εντάξει, θα μου πείτε, θα πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο χρηματικό ποσό για να προβείς να κάνεις ανακαινήσεις και τα λοιπά και τα ανάλογα κίνητρα. Υπάρχουν και κίνητρα. Άρα να τα, να τα δώσουμε, ότι, να τα γνωστοποιήσουμε. Ήδη ξεκίνησαν, βεβαίως, αρκετοί τα γνωρίζουν. Και η Κύπρος προφανώς και προσφέρεται για βιωματικές εμπειρίες, για διάφορων είδων άλλων τουρισμού, όπως θεματικούς τουρισμούς, όπως ο γαστρονομικός, ο αθλητικός τουρισμός, ο θρησκευτικός. Ναι. Και λόγω των μικρών αποστάσεων που έχουμε σαν νησί, αυτό βοηθάει ένα τουρίστα, ένα δυνητικό επισκέπτη, να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε πολύ μικρό διάστημα. Mm-hmm. Μπορεί το πρωί να βρίσκεται σε μία από τις βραβευμένες παραλίες μας, το μεσημέρι σε ένα πολύ ωραίο ενοπιό σε ένα χωριό, και το βράδυ στην πλατεία ενός άλλου χωριού να απολαμβάνει ένα πολύ καλό δείπνο. Τι ωραία που τα λέτε, κύριε Ρουσουνίδη, εκεί είμαι τώρα εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ για την προσοχή. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Θα πάμε να